Στην ιδιωτική πρωτοβουλία ποντάρουν πλέον άστεγοι για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, καθώς δεν βλέπουν αχτίδα ελπίδας από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση. Και επειδή η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, συνεχίζουν ακόμη πιο δυναμικά τις επαφές με εκπροσώπους ιδιωτικών εταιριών, οι οποίοι προτίθενται να αγοράσουν μικρό κατάλημα για τη φιλοξενία αστέγων στο Ηράκλειο, όπως υποστηρίζει ο άστεγος Μινάς Χατζηδάκης. Η εταιρεία θα αγοράσει το ξενοδοχείο για την ομάδα Άστεγη Κρήτης. Οτιδήποτε χρειαζόμαστε θα στέλνουμε μέσω fax ή με courier, όπως μας στείλανε κάποια έγγραφα και τα υπογράψαμε και τα στείλαμε πίσω. Θα τα στέλνουμε στην Αθήνα, στο λογιστή τους, και αυτοί αναλαμβάνουν από εκεί και πέρα όλα. Εμείς δεν θα για το φαγητό, για τη συντήρηση, το καθαρισμό. Το ξενοδοχείο αυτό που θα ανοίξει θα εκπροσωπήσουμε και θα βάλουμε όλα τα άτομα που είναι έξω. Αυτοί που δεν έχουν κάπου να μείνουν, να μην πεθαίνουν και να μην ξανακούσουμε ποτέ άτομα που έχουν φύγει από τη ζωή. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, 30 άστεγοι θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν στο κατάλημα με τις όποιες εξελίξεις να αναμένονται στα τέλη Απριλίου. Έχει αναλάβει μόνη της η ίδια, γιατί έχει μέσα λογιστές, έχει απ' όλα. Έχει μεσίτες, είναι στην Αθήνα. Έχουν αναλάβει αυτοί, μας τα έχουν βρει όλα. Περιμένουμε τώρα να έρθουμε από Αθήνα, να υπογράψουμε τα συμβόλαια παραχώρησης στην ομάδα μας. Αυτή η εταιρεία έχει βοηθήσει και άλλο κόσμο στην υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή στην, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ξέρουμε, όπως με έχουν βεβαιώσει και έχω μάθει από πληροφορίες, έχει βοηθήσει σε τέτοιο στυλ. Μήπως όμως είχε παγίδα? Όχι, το κοιτάξαμε. Το ελέγξαμε. Είμαι αισιόδοξη και χαρούμενη που επιτέλους θα τα καταφέρω αυτό το όνειρο να γίνει επιτέλους πραγματικότητα. Αυτό το όνειρο που είδα, θέλω παιδιά να γίνει πραγματικότητα. Το θέλω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου.